Για χαρά, άλλο ένα podcast RSP εδώ από το φύλαθλο προς το φύλαθλο, με σχόλια για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και μεταγραφές. Καταρχάς, καλωσορίζω όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά. Η εκπομπή αυτή δεν είναι δημοσιογραφική, με άλλα λόγια. Εδώ ανεβαίνουμε αφιλοκερδώς, καθημερινώς, χωρίς αργίες, χωρίς τίποτα, χωρίς αφεντικό πάνω από τα κεφάλια μας, τα πάνω, για κριτική, σχόλια, αναλύσεις, ανταλλαγή απόψεων, μέσα από την αγάπη μας για τον Ολυμπιακό και το απαράμιλο πάθος. Εξάλλου πρέπει να έχεις τρέλα για να το κάνεις αυτό, χωρίς κιόλας βρισχές, προκλήσεις, χαρακτηρισμούς, προσβολές εξ αποστάσεως, πίσω από μια οθόνη, διότι αυτό θα ήταν αναδροκοτίστικο. Άρα εδώ πέρα δεν περνάει, πολύ απλά. Και το γνωρίζουν άριστα όσες και όσοι ακούνε ανελιπώς, τους χαιρετίζω είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός Ελλάδος, ακόμη και από καράβια, Ελληνίδες, Έλληνες και μη, Ολυμπιακοί και μη, είτε σχολιάζουν από κάτω πολιτισμένα και έτσι συνεισφέρουν στο να γίνεται διαδραστική η φάση της εκπομπής είτε όχι, πραγματικά τις εκτιμώ και τους εκτιμώ εξίσου. Και αυτά όλα ισχύουν και στα τρία κανάλια RSP, δηλαδή στο τρίτο, όπου σήμερα ανέβηκε εκπομπή ειδική αφιερωμένη σε πιθανή μεταγραφή καλαθοσφαιριστή, και σε αυτό εδώ το δεύτερο, όπου ανεβαίνουν για τώρα εκπομπές τέτοιες αναλυτικές, 20 λεπτές πάνω κάτω, αλλά και στο πρώτο κανάλι, δηλαδή το μητρικό, όπου και γνωριστήκαμε, όπου εκεί σήμερα έχουμε εκπομπή ειδική αφιερωμένη σε πιθανή μεταγραφή ποδοσφαιριστή, κεντρικού αμυντικού. Λοιπόν, οι σύνδεσμοι βρίσκονται από κάτω στην περιγραφή, αλλά και ακόμη πιο κάτω, σε δικό μου σχόλιο καρφιτσωμένο, για να πατήσετε και να μπείτε άνετα εύκολα, να ακούσετε, να στηρίξετε και εκεί. Τώρα, ξεκινάω με το χαρμόσυνο νέο της ημέρας. Παρέμεινε στην ομάδα ο Αγίου Μπελκαμπή και επισήμως ανανέωσε για άλλα 2 χρόνια, απορρίπτοντας την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά ειδικά και τη Σαουδική Αραβία. Και μάλιστα με πολλά λεφτά εδώ Ολυμπιακός, σχεδόν 5,5 για 2 χρόνια, μαζί με επίτευξη στόχων. Όμως τώρα θα πρέπει να κλείσεις και τα ιστές. Αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Όσον αφορά όμως τη θέση του κεντρικού πιστοφύλακα στον Ολυμπιακό μας, ενδέχεται να μην αποκτήσουμε κανένα παίκτη από ό,τι λένε τώρα, λόγω πολυκοσμίας εκεί. Αλλά από την άλλη, εμείς θα τους πούμε ως κόσμος του Ολυμπιακού πως πέρυσι τη διαφορά την έκανε η απόκτηση του Κάρμο. Άρα λοιπόν, η λογική λέει πως φέτος και πάλι θα χρειαστείς παίκτη τέτοιου επίπεδου για να σε ανεβάσει εκεί πίσω. Πάντως ακούγεται και ο Ρότσα, που παίζει η Ρωσία, ο Βραζιλιάνος 29 ετών, το είπε μάλιστα ο ίδιος ο ατζέντης του, πολύ δυνατός από ό,τι έχω μάθει, και το κτίνος μοιάζει σε στυλ με τον Κάρμο, με τη διαφορά ότι ο Κάρμο είναι πιο μπαλάτος, πιο κοντρολαρισμένος παίκτης, βέβαια. Πάντως από πλευράς ταχύτητας είναι πάνω κάτω στα ίδια, δηλαδή λίγο πιο αργός από το Ρέτσο. Και ενώ λέγαμε ότι δεν έχουμε αριστεροπόδαρο κεντρικό πιστοφύλακα, τώρα έχουμε και Άμπι και Πιρόλα. Και η πλάκα είναι ότι κοιτάζουμε κεντρικούς αμυντικούς τώρα, που είναι και αυτοί αριστεροπόδαροι, είναι τρομερό. Από καθόλου πάμε στο άλλο άκρο, δηλαδή όπως κάναμε παλιά με τα δεκάρια, ξέρω εγώ ένα ή κανένα και μετά καπάκι 4-5. Τι να πεις, πάντως ο Μπιανκόν, για να μπορέσει να σταθεί στον Ολυμπιακό, θα πρέπει να γίνει πιο σταθερός, πιο προσεκτικός να είναι. Και το λέω αυτό διότι πέρυσι είχαμε 2 καρτάκιδες, τον άλλο τον Κίνη, ο οποίος έχει πάει τώρα ατρόμητο, σου λέει σιγά μη φεύγω από Ελλάδα, μια χαρά είμαι εδώ, και ο Μπιανκόν, έτσι, με τα διοξήματα μπάλας όπου να είναι κτλ. Πάντως έχουμε Κουτσίδη, ο οποίος χειρίζεται και τα 2 του πόδια, και ας είναι κύριος δεξιοπόδαρος, έχει ταλέντο, ύψος, βλέπεις. Και γενικά αυτά τα παιδιά έχουν ανταπεξέλθει άριστα υπό τη αυτά συνθήκας, έτσι, δηλαδή με σκληρές προπονήσεις. Βασικό στάδιο βέβαια. Και ας μην είναι έτοιμα σωματικά. Έτσι που λες, πάντως το να ασχοληθεί ο Ολυμπιακός με Κάρμο, εγώ προσωπικά δεν θα το επιθυμούσα όσο καλός και να είναι, διότι ήδη με έχει απορρίψει. Το ίδιο ισχύει και για τον Braithwaite και για τον καθένα, έτσι, αλίμονο. Ο οποίος Braithwaite, εντάξει, μάθαμε ότι τελικά έχει δεχτεί προτάσεις καλύτερες από τον Ολυμπιακό. Τις δέχτηκε τελευταία στιγμή και εκεί χάλασε το πράγμα. Δεν είχε να κάνει δηλαδή ούτε με το χαρακτήρα του, ούτε τίποτα τέτοιο. Τώρα, όσον αφορά κάποια συμβόλαια, και μιλάω για Ρόντινεϊ, μιλάω ξέρω εγώ για το Ρέτσο, ο κόσμος δεν πιάνεται κορόιδο. Για τον Braithwaite τι λέγαμε εδώ από το κανάλι, εγώ προσωπικά δηλαδή, το ότι δεν υπήρχε περίπτωση να αποκτήσει ο Ολυμπιακός και εκείνον και να κρατήσει και τον Γκαμπή.
σχεδόν 2,5 ανά έτος σε δύο παίκτες και μάλιστα στην ίδια θέση. Έλα τώρα, αυτά δεν τα πιστεύουν ούτε τα μωρά. Κοστούλος οπωσδήποτε τρίτος και ο δεύτερος, Μπαουτίστα, αναμένουμε. Ποιο, εννοώ το να κλείσει ο Ελκαμπή και μετά να κινηθούμε για άλλο παίκτη. Εγώ προσωπικά ελπίζω σε κάτι καλύτερο από τον Μπαουτίστα, αλλά τι να κάνουμε. Άλλοι κάνουν κουμάντο. Άλλοι πληρώνουν. Έτσι πάει. Πάντως οι παίκτες πήραν και το ρεπό τους επιτέλους, χτες, Κυριακή. Άλλοι πήγανε Άμστερνταμ, άλλοι πήγανε Ρότερνταμ, εντάξει. Το θέμα είναι να μην δοκιμάσανε τίποτα γλυκά. Αλλά και φυσικά να μην καπνίσαν τίποτα. Θέλω να πιστεύω. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, το χρειαζόντουσαν αυτό. Διότι από ό,τι μας λένε, ο προπονητής τους δουλεύει σκληρά. Όπως πρέπει δηλαδή, όσο οφείλει. Από εκεί και πέρα έχουμε το θέμα του Βέλντε ακόμη, ο οποίος έπαιξε 90 λεπτά φορώντας τη φανέλα της Λεχ Πόζναν της ομάδας του εναντίον της Γκόρνικε στη νίκη με 2-0. Όμως δεν βλεπόταν, έτσι να τα πούμε αυτά, χάλια έπαιξε. Και αυτό προφανώς διότι σκέφτεται εμάς. Και ας έχει προτάσεις από MLS, από Αμερική. Άρα με άλλα λόγια η πρόταση του Ολυμπιακού είναι μεγαλύτερη. Το συμβόλαιο είναι καλύτερο. Ναι, τι νομίζεις, για τα μάτια μας τα ωραία μας προτιμάει. Επαγγελματίες είναι. Άλλος παίκτης πάντως που όντως μας προτιμά για τα μάτια μας τα ωραία είναι ο Ποντένσε, τον οποίο επιθυμεί διακαώς να κρατήσει στους Wolves ο προπονητής του Ονίο. Όμως οι Κινέζοι, οι ιδιοκτήτες εκεί, κοιτάνε το συμφέρον τους. Σου λέει, εγώ θα τον πουλήσω φέτος, τέλος. Άρα, με άλλα λόγια, το θέμα είναι να μην υπάρξει άλλος ενδιαφερόμενος, πιο δυνατός, πιο φραγκάτος, πιο λεφτάς. Διότι και αυτός εκεί παίρνει 3,5 ανά έτος. Που τέτοια λεφτά σε ελληνική ομάδα δεν υπάρχουν. Άσε που ο Ποντένσε είναι από τους λίγους που επέστρεψαν και μας βγήκε. Πραγματικά μας πήγε από το χεράκι προς το ευρωπαϊκό αυτό το Conference League, να τα λέμε αυτά. Και γκολάρες πέταξε δύσκολες. Και σου σέρβιρε, έφτιαξε άλλα γκολε. Αρέσει και στη σύζυγο η Ελλάδα, εννοείται. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Τι να κάνουμε. Εδώ και καιρό πάντως έχω προβλέψει και έχω πει από εδώ ότι θα πάει από Αύγουστο και μετά. Τι να κάνουμε. Και που λες ο Μπιανκόν, επιστρέφω σε αυτόν. Μάλλον έχει επιλέξει να τον κρατήσει επειδή είναι πασπαρτού, πώς το λέμε, μπαλαντέρ. Σου παίζει όλη την άμυνα πραγματικά και δεξί back και αριστερό και κεντρικός οπισθοφύλακας. Τώρα τον δοκίμασε και ως εξάρι, αλλά ξαναλέω, πουθενά δεν παίζει πάνω από 5. Στα 10. Μετριότατος έως κακός. Αυτά έχουμε δει, αυτά λέμε. Όσο για τον Μπιέλ, τι να πούμε, εντάξει. Μέχρι στιγμής μας έχει δικαιώσει. Δυστυχώς. Διότι λέμε και ξαναλέμε ότι το παιδί δεν κάνει για Ολυμπιακό. Άσε που τώρα τελευταία ακούμε ότι όχι απλά προορίζεται ως αντιγιόβετιτς, σου λέει προορίζεται ως αντιφορτούνης. Είναι απίστευτο. Βασικός ο Μπιέλ. Τι να πούμε τώρα εμείς, μακάρι. Να ανεβάσει την απόδοσή του. Για το καλό όλων μας. Στα εξτρέμ λοιπόν, τρεις συνολικά προβλέπεται να έρθουν. Δηλαδή, Βέλντε, Ποντένσε και άλλος ένας. Αυτός ο άλλος ένας παίζει να είναι και Ντομίνγκες, έτσι. Ο οποίος είναι Αργεντίνος, μικρός, διεμβολιστής, χώστης, τρομερός στο ένας με έναν, που αυτό ειδικά για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αλλά η ομάδα του, η Γυμνάσια Λα Πλάτα, εννοείται ότι θέλει χρήματα. Όπως επίσης εννοείται το ότι τον κοιτάνε και άλλες ομάδες. Α, και τώρα που αναφέρομαι για εκεί κάτω, Λατινική Αμερική, ο Χάμες Ροντρίγκες δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Ειδικά από τη στιγμή που έφυγε, τσακωμένος, τσαντισμένος, από λεωφόρο, θυμόμαστε, μόνος του έτσι, μεταξύ. Σου λέει πάω σπίτι, άσε αυτούς εδώ. Και τα λέω αυτά διότι ακούγεται ξανά για Ολυμπιακό επειδή ανέβασε την απόδοσή του. Εντάξει, εκεί κάτω παίζει καλά. Όλα μα όλα στη ζωή είναι θέμα θέλησης. Προφανώς εκεί θέλει, εδώ δεν ήθελε. Πάμε παρακάτω. Σε κάτι θετικό, για μένα προσωπικά έτσι. Επέστρεψε στην ομάδα ο Ανιγκό και από ό,τι φαίνεται θα αναλάβει ξανά τις ακαδημίες μας ως διευθυντής. Που αυτά οι δημοσιογράφοι δεν τα λένε. Ήταν να πάει σε ομάδα ως πρώτος προπονητής και τελικά δεν βρέθηκε κάτι που να τον ενδιαφέρει, να του τραβήξει έτσι την προσοχή οικονομικώς και σου λέει επιστρέφω Ολυμπιακό. Και εμείς τον δεχτήκαμε, μια χαρά. Και λέω μια χαρά διότι η δουλειά που έχει γίνει στα μικρά εκεί δεν οφείλεται μόνο στο Σιλαϊδόπουλο, ο οποίος έτσι ευτυχώς είναι μαζί συνέχεια με το Μεντιλίμπαρ για να βοηθά και να στηρίζει αυτά τα παιδιά, αλλά έτσι και ο Ανιγκό είχε συνεισφέρει, όχι μόνο στους μικρούς, αλλά και φέρνοντάς μας παιχταράδες. Δηλαδή, Βαλμπουενά, Ελαραμπή, Εμβιλά. Τι άλλο θες?
αν επιστρέψω στον Ποντένσε, το ότι επέστρεψε και πρόσφερε οφείλεται στην ηλικία του. Βέβαια, άλλο Τουρέ, ξέρω εγώ, και Μιραλάς, και άλλο Ποντένσε, ξαναλέω. Που οι άλλοι επέστρεψαν 30 φεύγα και αυτός 27-28. Εντάξει. Γενικά πάντως τα πισωγυρίσματα προσωπικά δεν μ' αρέσουνε. Αυτό δηλαδή που κάναμε με τον Μίτσελ που τον ξαναφέραμε, ορίστε τώρα τον αντιμετωπίζουμε την Παρασκευή που μας έρχεται, σε λίγες μέρες δηλαδή, φιλικό, Αλκατζία. Που αυτός εκεί έχει ο Μπαμεγιάνγκ, παιχταράδες. Ναι, σου λέω, ξέρεις τι γίνεται εκεί κάτω, χαμός. Ακόμη και ο Ντεμπρόινε, προς τα εκεί οδεύει. Ο Βέλγος, ο παιχταράς. Ξέρω εγώ, Εγκολό Καντέ. Μπενζεμά, Φαμπίνιο. Εδώ μιλάμε και ήταν και Διαμπή, από Άστον Βέλλα, που αυτός είναι ακόμη στα ντουζένια του. Πολύ χρήμα, βέβαια. Εδώ και η Βραζιλία σκάει. Δεν βλέπεις. Κοίτα να αγοράσουν το Βαγιανίδη από τον Παναθηναϊκό. Αν κατέβει πάντως αυτός εκεί κάτω, θα γίνει ο δεύτερος Έλληνας που παίζει εκεί. Ο πρώτος ήταν ο Σάμαρης, ο Ανδρέας, ο πρώην του Ολυμπιακού και του Πανιωνίου. Ο οποίος είχε πάει εκεί το 23 από ό,τι θυμάμαι και έπαιξε για 3 μήνες. Σε μια κορυτήμπα. Της πλάκας, 4 συμμετοχές. Πάντως γενικά το νόημα είναι ότι το φυσάνε και αυτές. Α, και τώρα που λέω για Παναθηναϊκό, ο Αλαφούζος άρχισε πάλι την γκρίνια. Εντάξει, καταλαβαίνουμε. Μπήκαν στην ΕΠΟ Μαρινάκης, Αγραφιώτης από Ολυμπιακό, Παπαδόπουλος από ΠΑΟΚ, αλλά και Μπέος, φίλος και Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, πλέον. Άρα λοιπόν σου λέει τι γίνεται εδώ. Τα ίδια και ο Ηλιόπουλος, γκρινιάζουνε. Είναι λογικότατο. Εγώ προσωπικά θα πω απλά ότι ελπίζω να μην με σπρώξουνε. Εννοώ διαιτητικά, δεν το γουστάρω, δεν το θέλω, πώς θα γίνει. Και ούτε θέλω να δικούνται άλλοι. Τίποτα, στα ίσα αντρίκια και ο καλύτερος να κερδίζει. Λέμε έτσι σε έναν ιδανικό κόσμο. Πάντως ο Ηλιόπουλος έχει παράπονο από το Μαρινάκι. Επειδή λέει εκείνος του είχε δώσει συγχαρητήρια για την κατάκτηση του Conference League, ενώ ο Μαρινάκης από την άλλη, όταν ο ίδιος αγόρασε εκεί την ΑΕΚ, δεν του είπε απολύτως τίποτα. Εντάξει, αυτοί γνωρίζονται εδώ και χρόνια. Αυτά είναι δικά τους. Πάντως τώρα τελευταία τους είδαμε σε μια συνάντηση εκεί που είχαν όλοι μαζί, στη Λίγκα, να μιλάνε φιλικότατα και όλα καλά. Που αυτός ο Ηλιόπουλος υποδέχτηκε το Λαμέλα πάλι. Λαϊκά πες, γραφικά, όπως θες πες το. Βάμος πορδουέλος και τέτοια, δηλαδή πάμε για μονομαχίες. Χαιρετούρες, που σε ρε Λαμέλα, λες και τον ξέρει 100 χρόνια. Καθαρά ελληνικό στυλ. Α, να πω και κάτι άλλο αστείο. Ο Ρόντινεϊ σε σύγκριση με τον Harry Kane, τον Άγγλο, στην καριέρα του έχει πετάξει 17 γκολ. Ο Άγγλος 400, ωραία. Όμως, ο Βραζιλιάνος ο δικός μας έχει σηκώσει Libertadores, Πρωτάθλημα Βραζιλίας, Κύπελο Βραζιλίας, Conference League με Ολυμπιακό. Ο Harry Kane τι έχει σηκώσει? Καλύτερα να μην πω, εξάλλου δεν έχω κάτι με το παιδί. Είναι φίλος, σύμμαχος. Αυτό πάντως που θα πω είναι όχι στα πισωγυρίσματα όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Και όχι μόνο. Δηλαδή εννοώ, εκτός από τον Ποντένσε, άμα ο άλλος τώρα είναι στα γεράματα ποδοσφαιρικά, ξέχασέ τονε. Ή και προπονητέ, τα ίδια. Τώρα λέμε πορεύεσαι με Μεντιλίμπαρ, τον κρατάς για του χρόνου, του παραχρόνου, εφόσον κιόλας μας σηκώνει τα πρωταθλήματα και τα κύπελα. Αυτό. Και το ίδιο ισχύει και στην πολιτική. Τα ίδια, έτσι. Και σε Ελλάδα, σε Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται να υπάρχει ο ίδιος ηγέτης επί 10, 20, 30 χρόνια. Ή ξέρω εγώ ξανά μανά ο ίδιος. Εντάξει, τώρα πάλι καλά γλιτώσαμε από τον ένα στην Αμερική, τώρα μένει να γλιτώσουμε και τον άλλον. Ώστε να έχουμε κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο. Που άλλος ο δεύτερος είναι χειρότερος, το λέω εγώ με υπογραφή, τον ξέρω, είναι συμπατριώτης εδώ, κοντοχωριανός. Από παιδί μικρό τον ξέρω, άστα. Να πούμε για basketball, εννοείται. Και μετά καπάκι σχόλια δικά σας να ακουστούνε, να γίνει διαδραστική η φάση της εκπομπής. Κοίταξε, είναι καλό που ακούγονται κάποιοι παίκτες από το NBA. Άρα λοιπόν, μην αποκλείουμε το γεγονός ο Ολυμπιακός να κινηθεί για τριάρι με το που κλείσει το Βεζένκοφ. Που ιδανικά αυτό το τριάρι πρέπει να είναι και ταχύτατο, να είναι αθλητικός, αλλά και να είναι τριποντάκιας. Υπάρχουν τέτοιοι παίκτες διαθέσιμοι, όπως είναι για παράδειγμα ο Trevelyan Queen και λοιποί. Πάντως εδώ Ευρώπη είδες, ο Clyburn έκλεισε Virtus Bologna. Έμπειρος, καλός παίχτης, αυτός είναι και τριάρι και τεσάρι όμως. Εδώ Ευρώπη, στο NBA θα παίζει μόνο τρία. Τέλος πάντων, προχωράμε. Δηλαδή, στα δικά σας σχόλια και ξεκινάω, εννοείται από το Mike72 Midtown Manhattan, New York City, USA. Μου λέει Supercast, δηλαδή του άρεσε πολύ εκπομπή, ευχαριστώ πολύ. Επόμενο σχόλιο. Χρήστος Χρήστου.
Από χωριό Γερμανίας, 15-20 λεπτά από το αεροδρόμιο, λέει Ζυρίχης. Εντάξει, πες και κανένα όνομα, να είμαστε συγκεκριμένοι εδώ. Καλησπερίζει και εμείς το ίδιο και ρωτάει αν βλέπω προσωπικά το να κάνουμε μεγάλη κίνηση τον Αύγουστο. Είναι πιθανό, διότι υπάρχει χώρος στον προϋπολογισμό, στο budget της ομάδας, αν κάνεις η σούμα. Για να δούμε το τι θα δούμε μετά. Ο Κώστας ο Καλίνικος. Θυμάται που λέγανε και ξαναλέγανε για το πόσο παιχταράδες ήταν ο Νίνης και ο Φετφατζίδης και τελικά είδαμε την κατάληξή τους. Άρα μην το κάνουμε αυτό και στα παιδιά αυτά, όπως έχω πει και εγώ. Μην τους φουσκώνουμε τα μυαλά. Σωστότατο. Χαμηλό προφίλ και τα υπόλοιπα έρχονται από μόνα τους. Σε καλό δρόμο πάντως είναι ο Κωνσταντέλιας, βεβαίως, μ' αρέσει πολύ. Μακάρι πάντως να παραμείνουν, λέει, τα παιδιά αυτά και να μπορέσουν να σταθούν στην πρώτη ομάδα. Επόμενο σχόλιο. Ξανά ο Κώστας ο Καλίνικος. Παπακανέλο λέει γουστάρι, διότι σερβίρει εκεί, δίνει assist με το αριστερό, εξωτερικό, ειδικά στο Ζέλσον, λέει, ήταν χάρμα οφθαλμών. Ναι, χάρμα ειδέστε, καλώς. Πονηρές μπάλιες βγάζει αυτός. Μετά, ο Νίκος Ομή, ή αλλιώς Μούντσουι. Έχουν, λέει, πολλά προσόντα τα πιτσιρίκια, το μόνο ζητούμενο είναι το να μην επαναπαυτούν, να μην τεμπελιάσουν, ώστε να έχουν, λέει, λαμπρή καριέρα. Αλλά και να χαρεί ο Μαρινάκης επειδή θα μπορέσει να τους πουλήσει ακριβά. Μετά ο Red Lemon, όσον αφορά τις φανέλες, θέλει, λέει, να μοιάζουν, λέει, με δεκαετία 20-30, ξέρω εγώ, ή 50-60, τίποτα. Εμένα, η άποψή μου έχει ως εξής. 1925, η επαιτειακή τέλος, να μοιάζει με αυτήν, με καμία άλλη. Ναι, αφού συμπληρώνουμε 100 χρόνια, με ποια να μοιάζει, με το 60, το 70, του 40. Λέμε, έτσι είχε πόλεμο τότε. Λοιπόν, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, έχω προβλέψει ότι η πρώτη, πάντως, η οποία θα παρουσιαστεί λίγα συντόμως, θα έχει πιο πολύ το κόκκινο χρώμα μέσα. Αυτό λέει η λογική. Μπλε η τρίτη, λευκή η δεύτερη, κατάλαβες. Και όπως το λες και εσύ, για να δούμε. Μετά, ο Κώστας ΟΕΣ συμφωνεί μαζί μου όσον αφορά τον Αταμάν, ο οποίος προκαλεί με αυτά που λέει εκεί τους Boston Celtics, για το συμφέρον του, ξέρεις. Και άμα είναι μάγκας, λέει, ας πάει να παίξει μια σεζόν εκεί με αυτή την ομάδα, να δούμε τότε αν θα τη βγάλει. Άντε ντε. Μετά ο George, ο Καραγιάννης. Του άρεσε και πάλι η ανάλυση μου, ευχαριστώ. Συμφωνούμε, λέει, σε όλα. Και όσο για το basketball, πρέπει οπωσδήποτε να φύγει είτε ο Peters είτε ο Πετρούσεφ, εφόσον έρθει ο Βεζένκοφ τελικά. Όσο για το ποδόσφαιρο, προβλέπει ότι εκτός από τον Ποντένσε τον Αύγουστο θα έρθει κι άλλος ένας παιχταράς. Μάλιστα, είδομεν. Στέλλα Στυλιανή, η οποία με ευχαριστεί που διαβάζω τα σχόλιά της. Εντάξει, ό,τι μπορώ κάνω, παρακαλώ. Δηλαδή ποιο, το καλύτερο. Τέλειος, λέει ο Μουζακίτης. Ο Πυρόλα είπε ότι θα τα δώσει όλα για Ολυμπιακό. Καλά, αυτά τα λένε όλοι οι παίχτες. Δεν έχει να λέει. Το θέμα είναι, έτσι, να τον δούμε να παίζει. Να δούμε τι ψάρια πιάνει. Παπακανέλος χρειάζεται, λέει, υπομονή, να συνηθίσει να παίζει στην πρώτη ομάδα. Καλά, για όλους αυτό ισχύει. Να παλέψουμε την υπόθεση Ποντένσε. Γενικά συμφωνεί μαζί μου ότι το χρήμα είναι πάνω απ' όλα και όλους για εκείνους, έτσι. Καλό που δίνει ευκαιρίες ο Μεντιλίμπαρ στα μικρά. Και μετά με ρωτά για το αν ο Αταμάν μπορεί να βάλει την ομάδα του να παίξει στο NBA. Τι να παίξει, 82 αγώνες, δεν αντέξει τώρα. Ούτε μέχρι τα μισά, στο λέω εγώ, με υπογραφή σε χαρτί. Που αυτοί εκεί παίζουν κάθε μέρα. Σχεδόν ακόμη και Χριστούγεννα και ό,τι γουστάρεις, πρωτοχρονιές. Τι λες τώρα. Αυτό είναι σαν και εμένα εδώ. Ανεβαίνει εκπομπή καθημερινώς. Δεν χαμπαριάζουμε. Τέλος πάντων, μετά στέκεται στο τουπέ, λέει, του Braithwaite, αλλά αυτά δεν παίζουν ρόλο. Το χρήμα παίζει. Παραμύθια της καλυμάς είναι αυτά. Ενώ συμφωνεί μαζί μου ότι ο Μπιέλ δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μετά, SW Prodigy. Συμφωνεί μαζί μου, πρέπει οπωσδήποτε να εκμεταλλευτούμε το ταλέντο των νεαρών παιχτών. Αφού, λέει, έχουμε που έχουμε ακαδημίες, έτσι δεν πάει. Έτσι πάει. Και κατά τα άλλα μου λέει τη γνώμη του όσον αφορά εδώ την εκπομπή. Με το αν εμένα μου βρίζουν τη μάνα να μην απαντάω, λέει. Εκείνος δεν απαντούσε. Κοίταξε να δεις. Εσύ μπορεί να είσαι ζεν. Δικαίωμά σου. Σε δική σου εκπομπή μπορεί να μην απαντούσες. Εγώ όμως εδώ γίνομαι κάτι ανάμεσα σε Ποντένσε και Κάσιος Κλέι. Πώς τον λέμε, Μοχάμαρ Αλί. Το συγχωρημένο, κατάλαβες. Και ποτέ μα ποτέ δεν αναφέρω ονόματα τέτοιων υπανθρώπων. Τέτοιων άνανδρων. Πότε. Άρα λοιπόν δεν ισχύει αυτό που λες περί διαφήμισης. Ότι και καλά ακούγονται. Και εξάλλου εδώ γνώμη για τη δομή ή γενικά το περιεχόμενο της εκπομπής έχουν δικαίωμα να έχουν μόνο τα μέλη ή εκείνοι που σκάνε super thanks και τέτοια. Δίκαια πράγματα. Και η πλάκα ποια είναι. Εκείνοι οι άνθρωποι είναι απόλυτα ευχαριστημένοι
και δεν ζητάνε τίποτα. Δεν λένε, ξέρω εγώ, πες αυτό, μην πεις το άλλο, καταλαβές. Είμαι και εγώ άνθρωπος που δεν δέχομαι υποδείξεις, αλλά εσύ πάντως το πες ευγενικά, σου απάντησα, είδες. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τα υπόλοιπα εννοείται κλασικά αύριο 6 με 7 ώρα Ελλάδος το απόγευμα. Εφόσον γουστάραμε τη φάση, πατάμε like, κάνουμε εγγραφή, σχολιάζουμε και φυσικά κοινοποιούμε, μην είμαστε και μονοχοφάιδες. Αλλά και να μην ξεχάσουμε ποτέ μα ποτέ το να πατάμε και καμπανάκι εφόσον έχουμε κάνει εγγραφή για να λαμβάνουμε ειδοποιήσεις για όσα ανεβαίνουν καθημερινώς, άφιλο κερδός εδώ, δυναμικός, μόνο για Ολυμπιακό, κυρίως εντάξει. Αν τύχει κι άλλο θέμα, ορίστε, το αναπτύσσουμε και λίγο. Α, επίσης, εννοείται ότι χρειαζόμαστε super thanks, mail και αυτά, ώστε να έχει πνοή η εκπομπή γενικά. Άσε, μιλάμε προσωπικά εδώ, μεγάλη χασούρα. Αλλά είπαμε, κάνουμε θυσίες. Αυτά, ευχαριστώ, χαιρετώ, ζήτω Ολυμπιακός!